Εμείς καταρχήν να πούμε ότι καταδικάζουμε τις προβοκατορικές ενέργειες, όπως αυτή που έγινε στην ΑΣΟΕ. Δεν είμαστε καμία περίπτωση υπέρ τέτοιων ενεργειών, που καμία σχέση βέβαια δεν έχουν οι ομάδες που τις έκαναν με τους φοιτητές, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί στις εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν γίνεται τόσο ξεκάθαρο. Τώρα, όσον αφορά τις εξαγγελίες και τα μέτρα, εμείς διαφωνούμε και καταδικάζουμε όλοι οι φοιτητές ίσομοι και παίρνουμε και αγωνιστικές αποφάσεις προς τέτοια κατεύθυνση. Το να υπάρχουν ειδικά σώματα ασφαλείας, είτε το αφορούν την προστασία μας όπως λένε, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Εμείς πιστεύουμε ότι μαζικές συλλογικές διαδικασίες, πιστεύουμε ότι ανοιχτές σχολές που θέλουμε να, όταν ανοίξουν να συνεχίσουμε τις γενικές μας συνελεύσεις και όλες τις διαδικασίες για να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτρέψει και τέτοιες ενέργειες και να οδηγήσει τις φοιτητές να έχουν αποτελέσματα. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε ότι είναι η λύση η αστυνομία που ήδη με την κατάργηση του ασύλου δόθηκε μεγάλο πάτημα έτσι και άδεια που στρώθηκε και τρόμαξε την προηγούμενη κυβέρνηση και με τη Νέα Δημοκρατία. Να πούμε ότι οι φοιτητές μπορούν να οργανώσουν τον αγώνα τους, μπορούν να προστατευτούν και ότι τέτοια γεγονότα δεν έχουν, ξαναλέμε, καμία σχέση με τους φοιτητές και δεν είναι λύση η αστυνομία, η δημοκρατία στις σχολές, η παρακολούθηση που μπορεί να βάλει πάρα πολλά μεγάλα εμπόδια σε όλα τα επίπεδα. Καταδικάζουμε με τον πιο περίφραστο τρόπο τα γεγονότα που συνέβησαν με τον προφυλακισμό του Πρίτανη. Είναι από προβοκατόρικες ομάδες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το φοιτητικό μας γεννήμα, με τους φοιτητές στα ΣΟΕ, με τους αγώνες τους, με τους συλλόγους τους. Και το μόνο που καταφέρουν να κάνουν εκ του αποτελέσματος είναι να μεγαλώνει η επίθεση της κυβέρνησης απέναντι στα δικαιώματά μας, να μεγαλώνει η συκοφάντηση των αγώνων μας, να μεγαλώνει η καταστολή. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν στελέχη της κυβέρνησης και να βγαίνουν ως υπερασπιστές της δημοκρατίας και της τάξης μέσα στα πανεπιστήμια. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι έχουν φέρει σωρό αντιλαϊκών μέτρων όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι η ίδια η κυβέρνηση που έχει ενισχύσει την καταστολή με κάθε πιθανό τρόπο. Έχουμε πάρει απόφαση καταδίκης του γεγονότος για τον προπυλακισμό του Πρίτανη από προβοκατόρικες ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους και με τον αγώνα που δίνουν όλο το προηγούμενο διάστημα, ώστε να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση για όλους στην τηλεκπαίδευση, αλλά και για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, να ανοίξουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Και τέτοια γεγονότα δεν βοηθάνε σε καμία περίπτωση τον αγώνα που δίνουν αυτή τη στιγμή πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι και καλούμε να γίνουν ακόμα περισσότεροι στην κινητοποίηση που έχουμε στο Υπουργείο αύριο στις 12 η ώρα, στο Υπουργείο Παιδείας. Ο φοιτητικός μας σύλλογος έχει πάρει απόφαση για την κινητοποίηση αύριο στις 12 στο Υπουργείο Παιδείας. Ως απάντηση και στα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση με τη θέσπιση πανεπιστημιακής αστυνομίας, καρτών εισόδου και άλλων κατασταλτικών μέτρων, αξιοποιώντας και το περιστατικό που καμία σχέση δεν έχει με τους φοιτητικούς συλλόγους και τη δράση τους και έγινε από θρασίδηλες ομάδες στην ΑΣΟΕ το Σαββατοκύριακο. Την ίδια στιγμή που οι φοιτητικοί σύλλογοι διεκδικούν να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να μπορεί να υλοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην τηλεκπαίδευση, στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, με παροχή όλου του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού που δεν είναι δεδομένος. Η κυβέρνηση, αντί να δώσει έκτακτη χρηματοδότηση για να καλυφθούν οι τεράστιες ακάλυπτες ανάγκες των ιδρυμάτων, προχωράει σε μέτρα που έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα, όπως και με την κατάργηση του ασύλου, δεν έλυσαν κανένα από τα προβλήματα που υποτίθεται θέλουν να λύσουν.